ως προς την απόκτηση των νέων προθηκών, ως προς την απόκτηση των νέων σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικών, ψηφιακών, που θα αναδείξουν με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία της, της πόλης των Χανίων, αλλά και όλου του νομού, διαχρονικά, σε σχέση με την ιστορία και την αρχαιολογία του τόπου μας. Θα ήθελα πάρα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη προσωπικά για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Την κυρία Καστακάκη, τη Διευθύντρια της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, για το ότι είναι σταθερά δίπλα μας μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη. Και αυτή τη στιγμή υπογράφεται αυτή η ένταξη της έκθεσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο νέο ΕΣΠΑ, κάτι που δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο. Χρειαζόταν κόπος, χρειαζόταν προσαρμογή στις νέες διαδικασίες που έχει φέρει η νέα προγραμματική περίοδο. Χρειαζόντουσαν συνεννοήσεις και ανταλλαγή εγγράφων πάνω σε αυτό, αλλά ακριβώς το θετικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών, στο οποίο συμβάλλει βεβαίως κατά κύριο λόγο η τοπική εφορία δια της κυρίας Παπαδοπούλου, με τα εξαιρετικά στελέχη και συναδέλφους που υπάρχουν σε αυτή την υπηρεσία, έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Ξέρουμε όλοι ότι το νέο ΕΣΠΑ έχει ακόμη περισσότερες, έτσι κυρία Κασοντάκη, ακόμη περισσότερες δυσκολίες από ότι τα προηγούμενα κοινοτικά προγράμματα, όμως όταν υπάρχει η συνεργασία και η προθυμία και η θετική ανταπόκριση, όλα γίνονται. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν αρχαιολογικό μουσείο, υπάρχουν σκέψεις για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί? Ναι, από παλιά έχει συζητηθεί να είναι το Βυζαντινό Μουσείο της πόλης, που ταιριάζει πολύ και ως χώρος. Δεν σας κρύβομαι ότι από την αρχή είμαστε έτσι πολύ συγκινημένοι και λυπούμαστε που θα αφήσει η εφορία αυτό το χώρο. Είναι καταπληκτικός, αλλά δεν χωράει βέβαια. Και γι' αυτό γινόταν όλη αυτή η προσπάθεια από το παρελθόν. Μην ξεχνάτε ότι για ένα διάστημα θέλαμε να έχουμε να πάρουμε τους χώρους γύρω από το μουσείο. Αλλά δυστυχώς αυτό αναβάλλησε και να μην φεύγουμε από την παλιά πόλη. Μετά είχαμε ζητήσει και αυτό το κτίριο της Μεραρχίας για μουσείο αρχαιολογικό, αλλά ήταν να γίνει σχολή καλών τεχνών. Και μακάρι η πόλη να αποκτήσει σχολή καλών τεχνών, εννοείται. Γιατί είναι, νομίζω, μια πόλη που σε ποσοστό καλλιτεχνών, σε ποσοστό σε όλη την Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά είναι όλες αυτές όλα αυτά τα βήματα που γίνανε και τελικά βρέθηκε αυτός ο εξαιρετικός χώρος στη Χαλέπα, και με το να αναπτύσσονται τώρα και άλλοι χώροι πολιτισμού γύρω τριγύρω, και με το να υπάρχει μία διαδρομή από την παλιά πόλη μέσα από τα κτίρια τα νεοκλασικά, τα εξαιρετικά, που να με τα Μπακαριά, με τα κτίρια του Βενιζέλου κτλ. Είναι την Αγία Μαγδαληνή, μα τι να πρωτοπώ, είναι ένας χώρος που πιστεύω αν δουλευτεί σωστά και γίνει ένας καλός συντονισμός και ένας καλός προγραμματισμός, θα είναι άλλο ένα κομμάτι της πόλης που θα συγκεντρώνει μεγάλη επισκεψιμότητα και θα κάνει περίπου ένα σκοπό. Κύριε Βραζάκη, υπάρχει μια εκτίμηση.